Κυρία Υπουργέ, την Τετάρτη 3 Απριλίου τα ξημερώματα ξέσπασε πυρκαγιά στις εστίες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο τρίτο κτίριο. Όπως καταγγέλουν οι ίδιοι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που βρισκόταν στα δωμάτια τους, δεν λειτουργήσε ο συναγερμός, δεν υπήρχε σχέδιο εκένωσης του κτιρίου και τα συστήματα πυρασφάλειας δεν λειτουργήσαν έγκαιρα. Οι οικότροφοι φοιτητές και φοιτήτριες μέσα στις φλόγες και στους καπνούς μόνοι τους ενημέρωναν ο ένας τον άλλον προκειμένου να ακοινωθεί το κτίριο και να καταφέρουν να βγουν όλοι με ασφάλεια. Επίσης, έχουν προκληθεί υλικές ζημιές στα δωμάτια, καθιστώντας αρκετά από αυτά μη κατοικήσιμα. Μετά από πίεση των ίδιων των φοιτητών και των συλλόγων τους προς την Πριτανεία του Πανεπιστημίου, οι οικότροφοι του τρίτου κτιρίου μεταφέρθηκαν σε άλλα δωμάτια, πολλά από τα οποία όμως είναι σε κακή κατάσταση. Τα δωμάτια του καμένου κτιρίου καθαρίστηκαν από τους ίδιους τους οικότροφους με ελάχιστο προσωπικό καθαριότητας των εστιών, χωρίς την απαραίτητη συνδρομή επιπλέον προσωπικού. Ως αποτέλεσμα, το κτίριο και οι διάδρομοι δεν είναι πλήρως καθαροί, δεν έχουν απολυμανθεί και διατηρείται η μυρωδιά του καμένου. Ταυτόχρονα, έχουν καταστραφεί προσωπικά αντικείμενα όπως έπιπλα, βιβλία, ρουχισμός και άλλα. Ωστόσο, δεν έχει προχωρήσει ακόμα με ευθύνη της κυβέρνησης και του Υπουργείου Παιδείας η επίσημη καταγραφή των ζημιών, ώστε να αποζημιωθούν για αυτές. Έχουν ευθύνη και η κυβέρνηση και το Υπουργείο, αφού δεν υπάρχει το αυτονόητο σχέδιο πυρασφάλειας και πυροπροστασίας των κτιρίων, που μάλιστα βρίσκονται μέσα στο πράσινο, και υπάρχει φυσικά η διαχρονική και τεράστια υποστελέχωση των αναγκαίων υπηρεσιών για την ασφαλή διαμονή των οικοτρόφων στις εστίες. Ενδεικτικό είναι ότι ο Σύλλογος των Εστιακών Φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, οι φοιτητικοί σύλλογοι και οι εργαζόμενοι των υπηρεσιών του Πανεπιστημίου, επανελειμμένα προειδοποιούσαν και διεκδικούσαν μέτρα αναβάθμισης των υπηρεσιών και των ίδιων των κτηρίων, αναδεικνύοντας ότι η κατάσταση είναι επικίνδυνη. Εξοργιστικό, μάλιστα, είναι πως για τη διαμονή σε αυτές τις εστίες του Δημοσίου Πανεπιστημίου απαιτείται η καταβολή χαρατσιού μηνιαία 40 ευρώ. Με βάση λοιπόν αυτά ρωτάμε, τι μέτρα προτίθεστε να πάρετε ώστε να ολοκληρωθούν άμεσα και με ευθύνη του κράτους οι απαραίτητες εργασίες ελέγχου, καθαριότητας και αποκατάσταση στο τρίτο κτίριο των φοιτητικών εστιών, να καταγραφούν άμεσα και να προχωρήσει η απαραίτητη αποζημίωση των οικότροφων φοιτητριών και φοιτητών, των οποίων καταστράφηκαν προσωπικά αντικείμενά τους. Επίσης, για την πρόσληψη με ευθύνη του κράτους μόνιμου και επαρκούς προσωπικού στις τεχνικές υπηρεσίες και την καθαριότητα του Πανεπιστημίου. Και βεβαίως να ξεκινήσει άμεσα ανέγερση νέων κτηρίων για φοιτητικές εστίες στα Γιάννενα με βάση τις ανάγκες και φυσικά για την κατάργηση του απαράδεκτου χαρατσιού των 40 ευρώ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Έξαρχο. Η κυρία Υφυπουργέ έχει τον λόγο. Ευχαριστώ και πάλι, κύριε Πρόεδρε. Οι ενέργειες οι οποίες έγιναν μετά από αυτό το πραγματικά δυσάρεστο συμβάν είναι οι συγκεκριμένες. Βεβαίως, η εικόνα που έχουμε εμείς, όπως μας ενημέρωσε που ήταν του Πανεπιστημίου των Ιωαννίνων, είναι λίγο διαφορετική από αυτή που δώσατε εσείς. Δηλαδή, όταν εκδηλώθηκε η φωτιά, λειτουργήσε αμέσως το αυτόματο σύστημα πυροπροστασίας του κτιρίου. Αμέσως κλείθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία και η φωτιά περιορίστηκε σε ένα συγκεκριμένο δωμάτιο. Τάχιστα, οι Πριτανικές Αρχές και οι αρμόδιες υπηρεσίες του Πανεπιστημίου κινήθηκαν να διαχειριστούν την κατάσταση κατά τη διάρκεια της νύχτας. Όλοι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από το κτίριο. 2 φοιτήτριες με το ΕΚΑΒ διακομίστηκαν στο τμήμα επιγόντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Έγινε ο απαραίτητος κλινικός έλεγχος, όπως μας ενημέρωσε ο διοικητής του νοσοκομείου και ο εργαστηριακός. Δεν προέκυψε λόγος νοσηλείας. Επέστρεψαν στην Πανεπιστημιούπολη οι φοιτήτριες. Τους διατέθηκε εννοείται άλλο δωμάτιο σε άλλο κτίριο των φοιτητικών εστιών και ήδη πρώτης ανάγκης. Και οι ίδιες απαραίτητες ενέργειες για τη μεταστέγαση και των υπολείπων φοιτών σε διαθέσιμα δωμάτια είναι και εκείνες αμέσως. Έγινε επιτόπια έρευνα και πραγματογνωμοσύνη. Μόλις ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες αυτές, ξεκίνησε ο καθαρισμός των χώρων του κτιρίου Γ. Το Πανεπιστήμιο μας διαβεβαιώνει ότι υπάρχει σύμβαση για τη συντήρηση και λειτουργία των εγκαταστάσεων πυροπροστασίας, πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας του κτηρίου των φοιτητικών εστιών. Η τεχνική υπηρεσία του Πανεπιστημίου κάνει ήδη καταγραφή των ζημιών, μάλλον επιτροπή, την οποία όρισε η τεχνική υπηρεσία του Πανεπιστημίου, κάνει ήδη καταγραφή των ζημιών για να αρχίσουν σύντομα οι εργασίες αποκατάστασης. Η ρύθμιση, κύριε συνάδελφε, των ζητημάτων οργάνωσης και λειτουργίας ΚΑΘΑΗ, λόγω και της αυτοδιοίκησης, είναι αποκλειστική ευθύνη του Ιδρύματος. Γίνεται με αποφάσεις των οικείων οργάνων. Προβλέπεται επίσης στο νόμο 4957 του 2022, στο άρθρο 223, με απόφαση της Ιγκλήτου μετά από εισήγηση του Πρίτανη να καταρτίζεται εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας, στον οποίο ρυθμίζονται τα θέματα σχετικά με την προστασία και την ασφάλεια των φοιτητών, του διδακτικού και του λοιπού προσωπικού του Ιδρύματος και με τη φύλαξη του Ιδρύματος και της περιουσίας του. Κάθε ΑΗ, συνεπώς, είναι υπεύθυνο για τη θέσπιση αλλά και την εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας και προστασίας που ισχύουν και για τους εσωτερικούς και για τους εξωτερικούς χώρους, την ευαισθητοποίηση, την ενημέρωση διδακτικού, διοικητικού και λοιπού προσωπικού αλλά και των φοιτητών του σε όλα αυτά τα θέματα για τα οποία συζητούμε, δηλαδή την ασφάλεια, την προστασία, τη διαχείριση των κρίσεων στις περιπτώσεις τέτοιων καταστροφών αλλά και για την προστασία των υποδομών και του εξοπλισμού των ιδρυμάτων από κάθε είδους κίνδυνο. Σε ό,τι αφορά την οργάνωση και τη λειτουργία των φοιτητικών εστιών, ανήκει στα αρμόδια όργανα του κάθε ΑΗ. Η οικονομική διαχείριση και κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των εστιών ανήκει στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ, το οποίο εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας. Η ενημέρωση που έχουμε από την Πριτανεία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων είναι ότι η διοίκηση του Ιδρύματος ασχολείται, όπως σας είπα, με την καταγραφή των ζημιών και θα επικαιροποιήσει και τον κανονισμό λειτουργίας του. Έχει αναλάβει και συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηριακών εγκαταστάσεων. Σύντομα θα δημοσιευθεί ο διαγωνισμός για τη δημοπράτηση του έργου Βελτίωση, Εξυγχρονισμός, Αναβάθμιση των Φοιτητικών Εστιών και τη Φοιτητική Λέσχης της Πανεπιστημιούπολης των Ιωαννίνων. Έχει κατατεθεί επίσης και πλήρης φάκελος στο πλαίσιο του προγράμματος Ηλέκτρα για την ενεργειακή αυτάρκεια και αναβάθμιση των κτηριακών εγκαταστάσεων της Πανεπιστημιούπολης Ιωαννίνων, όλων των κτηρίων των φοιτητικών εστιών. Περισσότερες λεπτομέρειες, κύριε συνάδελφοι, και για το χαράτσι που είπατε στη δευτερολογία. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Υφυπουργό. Έχετε το λόγο, κύριε συνάδελφε, για 3 λεπτά. Χρειαστώ ένα παραπάνω την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε. Στις 11/12 του 2023, κύριε Υπουργέ, κάναμε επίκαιρη ερώτηση όπου είχε να κάνει με την λειτουργία συνολικά του Πανεπιστημίου και τις μεγάλες ελλείψεις σε προσωπικό. Να υπενθυμίσουμε κάποιες από αυτές, οι οποίες ισχύουν και σήμερα. Το τμήμα συντήρησης που επικαλεστήκατε της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας, που εξυπηρετεί όλη την Πανεπιστημιούπολη και τις εστίες, πριν από 4 χρόνια είχε 4 υπαλλήλους και σήμερα έχει μόνο 1. Με αποτέλεσμα να μην μπορεί πρακτικά να λυθεί ούτε το πιο απλό πρόβλημα στα δωμάτια. Είτε αυτό λέγεται μπρίζα, είτε αυτό λέγεται βρύση, είτε αυτό λέγεται πόρτα ή οτιδήποτε άλλο. Απευθύνονται τα παιδιά και κυριολεκτικά μπαίνουν στον αυτόματο. Επιπλέον, σε αυτό που συζητάμε, με βάση μιας και επικαλείστε την Πριτανεία. Τι λέει λοιπόν η Πριτανεία? Ότι 200 δωμάτια, το 23% είναι πολύ περισσότερα, είναι κενά για καιρό λόγω ζημιών. Οι εργασίες γίνονται στο πλαίσιο των οικονομικών δυνατοτήτων. Όλοι ξέρουμε τι σημαίνει αυτό. Προχθεσινή ανακοίνωση στις 17 του μήνα. Δεν υπάρχει τεχνικός ασφαλείας. Δεν υπάρχει. Ποιος ελέγχει τι λειτουργεί και τι όχι. Δεν λειτουργήσε ο συναγερμός. Δεν λειτουργήσε ο συναγερμός, κυρία Υπουργέ. Χτυπάγαν τα παιδιά, πηδάγαν από μπαλκόνι σε μπαλκόνι μέσα στους καπνούς και μέσα στις φωτιές για να ξυπνήσουν τους συμφοιτητές τους. Μάλιστα, μια κοπέλα την ξύπνησε η πυροσβεστική 6:30 ώρα το πρωί. Πυροσβεστήρες δεν δουλέψαν, δεν λειτουργήσαν. Σύστημα πυρόσβεσης δούλεψε ετεροχρονισμένα 2 ώρες μετά όταν ήταν ήδη εκεί η πυροσβεστική, με αποτέλεσμα να γίνουν ζημιές στα προσωπικά αντικείμενα των παιδιών, με τις οποίες ζημιές, για τις οποίες ζημιές η Πριτανεία λέει ότι βάσει του νόμου δεν αποζημιώνονται. Θα δούμε με την ιδιωτική ασφαλιστική και διάφορα τέτοια. Είναι απαράδεκτο αυτό. Είναι απαράδεκτο. Ξέρουμε ότι τα παιδιά που μένουν στις εστίες κατά βάση είναι παιδιά εργατικών λαϊκών οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα, δηλαδή είναι τα φτωχότερα από τα φτωχά παιδιά. Με ευθύνη λοιπόν του Υπουργείου, με έκτακτη χρηματοδότηση, πρέπει να λυθεί το ζήτημα και φυσικά με ελέγχους από το ίδιο το Πανεπιστήμιο και τους τεχνικούς και όχι όπως στέλνουν mail στα παιδιά ότι σε 3 μέρες πείτε μας τι ζημιά έχετε κτλ. Αυτά πράγματα είναι απαράδεκτα, είναι ευθύνη του Υπουργείου και είναι το ελάχιστο που μπορείτε να κάνετε για αυτά τα παιδιά. Αναδειχτήκανε λοιπόν, ευτυχώς όχι με τον πιο τραγικό τρόπο και αυτό χάρη στις προσπάθειες και στην αλληλεγγύη που επέδειξαν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες, οι τεράστιες ελλείψεις σε βασικές, σε στοιχειώδες υποδομές που έχουν να κάνουν με την ίδια την ασφάλεια των φοιτητών και όχι μόνο. Να πούμε για την καθαριότητα των εστιών που είναι σε ιδιώτες που όπως καταγγέλουν οι ίδιοι οι φοιτητές αλλάζουν μόνο τα καλαθάκια. Στο συγκεκριμένο κτίριο που πήρε φωτιά μέχρι 15 μέρες πριν, στον 3ο όροφο της συγκεκριμένης εστίας είχαν φωλιά τα περιστέρια μέχρι πριν 15 μέρες, όπως καταγγέλουν οι ίδιοι. Να πούμε για τα κοινόχρηστα ηλεκτρικά είδη, πλυντήρια, κουζίνες κτλ. Ψυγεία που υπάρχουν. Στα κακά τα χάλια. Είναι εικόνες ντροπής. Θέρμανση. Ζεστό νερό 2 ώρες την ημέρα. 2 ώρες την ημέρα μόνο. Σε αντίθεση φυσικά με τα κτίρια Εράσμους που είναι χλιδάτα και βέβαια είναι γιατί είναι η βιτρίνα εκεί του Πανεπιστημίου. Όπως και η Πυριτανία που είναι σε 30 μέτρα απόσταση από τις εστίες. Όλο το χειμώνα τα κλιματιστικά δουλεύανε στο φουλ με τα κόκκινα χαλιά και την ίδια στιγμή υποχρεώνουν τους φοιτητές να μην έχουν θερμαντικά είδη και σώματα σε δωμάτια που μπάζουν από παντού. Ακόμα χειρότερη είναι η κατάσταση όμως, ακόμα χειρότερη και από αυτήν είναι η κατάσταση στις φοιτητικές εστίες της Δόμπολη. 60 χρονών κτίρια, χωρίς να έχει γίνει καμία ουσιαστική παρέμβαση. Εικόνες ντροπής, τριτοκοσμικές για του λόγου του αληθές. Έχω και τα αποδεικτικά στοιχεία εδώ, φωτογραφίες αρκετές των φοιτητών των τελευταίων ημερών, θα κατατεθούν στα πρακτικά. Ντους κοινόχρηστα, φωτιστικά με γυμνά καλώδια, πόρτες κοινόχρηστες σπασμένες, πλυντήρια κοινόχρηστα χωρίς καν πρίζες με γυμνά συνδεδεμένα καλώδια, είναι εδώ στις φωτογραφίες όλα αυτά, πίνακες κεντρική ρεύματος χωρίς ούτε καν το προστατευτικό καπάκι, οροφές σπασμένες, σε πολλά σημεία έχουν βγει τα σίδερα της πλάκας, γυμνά έξω. Ολοκλώσε, και φυσικά, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, και φυσικά η υγρασία περισσεύει. Μάθε παιδί μου γράμματα λοιπόν κυρία Υφυπουργέ. Όσα παιδιά εργατικών λαϊκών οικογενειών καταφέρουν να περάσουν όλα τα εμπόδια που βάζετε και εσείς και οι προηγούμενοι, και φτάνω στην πόρτα του Πανεπιστημίου και όσα από αυτά, μιλάμε για το 5,5% των παιδιών που είναι στις εστίες στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, παίρνουν δωμάτιο, αναγκάζονται να μείνουν σε αυτά τα δωμάτια. Επιτρέψτε μου την έκφραση και συγγνώμη, αλλά είναι χρέπια, κυριολεκτικά. Δεν είναι παιδιά κατώτερου Θεού, κύριε Υπουργέ. Τα παιδιά, ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Έχουν πολλές ερωτήσεις όμως, δεν μπορούν. Ναι, μισό λεπτάκι. 800 χιλιόμετρα κάναμε. Δεν γίνεται. Μισό λεπτάκι. Δεν είναι λοιπόν παιδιά κατώτερου Θεού τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών. Έχετε ευθύνες και εσείς και η Πριτανία και οι προηγούμενες κυβερνήσεις και οι περιφέρειες και οι δήμοι και όποιος άλλος εμπλέκεται. Γιατί στη σημερινή εποχή που υπάρχουν όλες οι δυνατότητες να μένουν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες σε σύγχρονες ανθρώπινες φοιτητικές εστίες, όμως αυτό μπαίνει εμπόδιο η πολιτική της κυβέρνησής σας, όπως και των προηγούμενων που συστηματικά φροντίσατε για την υποχρηματοδότηση, για την υποστηλέχωση των πανεπιστημίων, ακολουθώντας πιστά όλες τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως κάνετε 2 μήνες πριν με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Την ίδια ώρα που για την παιδεία η χρηματοδότηση είναι με το σταγονόμετρο, για τους σούπερ μαρκετάδες, για τους βιομηχάνους, για τις τράπεζες. Συνεχίζεται ταυτόχρονα η φορολιστία του λαού. Κύριε συνάδελφε, υπάρχουν λοιπόν οι δυνατότητες, κλείνω κύριε Πρόεδρε, υπάρχουν οι δυνατότητες και να ικανοποιηθούν τα προβλήματα των εστιακών φοιτητών που με δική σας ευθύνη προέκυψαν και να δρομολογηθούν άμεσα η ανέγερση νέων σύγχρονων φοιτητικών εστιών για τους φοιτητές. Και όχι να είναι και να μένουν σε αυτά τα σημερινά χάλια. Επαναλαμβάνω, οι φωτογραφίες εδώ, παρακαλώ μετά να τις δείτε. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Έξαρχο. Κυρία Υφυπουργέ, έχετε το λόγο για 3 λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε συνάδελφε, όπως ο Πρόεδρος σίγουρα ξέρει, εγώ απαντώ ευλαβικά στα ερωτήματα τα οποία μου θέτουν. Το να απαντήσω τώρα σε ένα μανιφέστο, τι να πω, στο ιδεολογικό πρόγραμμα και την προσέγγιση στα θέματα της παιδείας του Κομμουνιστικού Κόμματος, δεν θα το κάνω. Σέβομαι πολύ εσάς που ρωτάτε, σέβομαι την ερώτησή σας. Θα περιοριστώ λοιπόν σε αυτά που με ρωτάτε. Είμαι εδώ 1 και 2 φορές κάθε εβδομάδα απαντώντας ερωτήσεις. Μπορείτε να επανέλθετε, γιατί όλα αυτά τα οποία είπατε, αυτό το χήμαρο των καταγγελιών, δεν περιλαμβάνονται στην ερώτησή σας. Δεν έχω ενημέρωση, δεν θα απαντήσω, δεν θα δικήσω τις Βρυτανικές. Κύριε συνάδελφε, αυτός είναι ο κανονισμός. Ό,τι έχετε στην ερώτηση σας, αυτή απαντάει. Η δική μου ευθύνη για το αυτοδιοικούμενο Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων είναι να μεταφέρω με ακρίβεια και πληρότητα αυτά που μου είπαν οι ίδιοι. Η εικόνα που με μετέφεραν είναι τελείως διαφορετική από αυτή που μεταφέρατε εσείς. Σε ό,τι αφορά τις προσλήψεις και τον προγραμματισμό. Κύριε συνάδελφε, μην διακόπτετε, παρακαλώ. Εμένα θα με επιτρέψετε, αυτή είναι παγίως η τακτική μου κοινοβουλευτική. Απαντώ σε ό,τι με ρωτούν. Λοιπόν, με ρωτάτε στην ερώτησή σας για το ετήσιο προγραμματισμό των προσλήψεων. Θα σας πω λοιπόν ότι κάθε φορές υποβάλλει ένα αίτημα και κανονικών προσλήψεων που εγκρίνεται από τα συναρμόδια Υπουργεία Εσωτερικών, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μιλούμε βέβαια για το Πανεπιστήμιο, αλλά έχει και τη δυνατότητα υποβολής κατ' εξαίρεση αιτήματος πρόσληψης προσωπικού για να αντιμετωπίσει ανάγκες. Σε ό,τι αφορά το προσωπικό φύλαξης και καθαριότητας, τα ιδρύματα απασχολούν προσωπικό είτε με 8μηνες συμβάσεις είτε με συμβάσεις μίσθωσης έργου. Για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων υπάρχουν 2 υπάλληλοι ΙΔΑΧ, κλάδου φυλάκων και φυλάκων-ικτοφυλάκων, Στο πλαίσιο του πρώτου κύκλου κινητικότητας το 2024 έχει αναρτηθεί μία θέση, δηλαδή τα ε φυλάκων, ειδικότητας φυλάκων. Υπάρχουν 4 μόνιμοι υπάλληλοι προσωπικού υποδοχής, 3 υπάλληλοι ΙΔΑΧ, κλητήρων, γενικών καθηκόντων προσωπικού υποδοχής. Στο πλαίσιο του πρώτου κύκλου κινητικότητας του 2024 έχουν αναρτηθεί 5 θέσεις υποχρεωτικής εκπαίδευσης επιμελητών κλητήρων ειδικότητας προσωπικού καθαριότητας. Το προσωπικό που ασχολείται με τη φύλαξη του Ιδρύματος ανέρχεται σε 12 άτομα, 57 στην καθαριότητα, με συμβάσεις παροχής υπηρεσιών που έχει συνάψει το Πανεπιστήμιο με ανάδοχες εταιρείες. Επιπρόσθετα, στο κτίριο στο οποίο εκδηλώθηκε φωτιά, απασχολούνται 2 άτομα στον τομέα της καθαριότητας. Σε ό,τι αφορά την καταβολή του χρηματικού αντιτίμου στις φοιτητικές εστίες, πρέπει να σας πω ότι σύμφωνα με την απόφαση ΔΣ του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, που εκδόθηκε στις 28 Τρίτου του 2024, την οποία αγνοείται προφανώς, καταργείται το χρηματικό αντίτιμο για τη διανομή των φοιτητών στις φοιτητικές εστίες. Τώρα, στο εθνικό σκέλος του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων του ΠΟΔΟΕ, του ΙΠΕΘΑ, έχουν ενταχθεί τα ακόλουθα έργα με τον οικονομικό προϋπολογισμό τους για το Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων. Προϋπολογισμός 2.398.036 ευρώ για τη συντήρηση κτηρίων Πανεπιστημιούπολης Ιωαννίνων. 289.724 για αναβάθμιση και ασφαλή λειτουργία των έργων υποδομής. 2.080.000 για συντήρηση και υποστήριξη κτηριακών εγκαταστάσεων και υποδομών Πανεπιστημίου Πολυσιοαννίνου 23-25. 2.675.000 για υπηρεσίες συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και λοιπών συναφών υποδομών 23-25. 5.600.000 για βελτίωση, εξυγχρονισμό, αναβάθμιση φοιτητικών εστιών και φοιτητικής λέσχης Πανεπιστημίου Πολυσιοαννίνων. Συνολικός οικονομικός προϋπολογισμός 13.043.358 ευρώ. Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, λοιπόν, καταληκτικά καταβάλει και κάθε δυνατή προσπάθεια για να ανακουφίσει τους πληγέντες φοιτητές από αυτό το δυσάρεστο περιστατικό. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.